καλεσμένη στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» βρέθηκε η Αθηνά Οικονομάκου, σήμερα Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα κομική σειρά του Μέγκα με τίτλο «Έχω Παιδιά», που πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 11 Οκτωβρίου. Εκεί, υποδίεται την αδερφή της πρωταγωνίστριας που είναι «Έχω ένα γιο το Μαξιμιλιανό. Είμαι σνόμπ, επικριτική αλλά με έναν τρελά χιουμοριστικό τρόπο και έχω και μια μη κυβερνητική οργάνωση για μια χελώνα στο Λυκαβητό. Γελάω μόνη μου. Είναι για όλες τις ηλικίες. Θα την δούνε τα παιδιά μου, ανθρώπους της ηλικίας μου, όλο τον κόσμο», είπε αρχικά για τη νέα σειρά. Μεταξύ άλλων ωστόσο, η ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά εντελώς ανοιχτά και για το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο, το οποίο είχαν αποκαλύψει με μια κοινή ανακοίνωση. Δεν δίστασε επίσης να αναφερθεί και στο σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, με τον οποίο, όπως είπε, βλέπει οι αποκαλύψεις της Αθηνάς Οικονομάκου για τη ζωή της. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παιδιά της και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στο Instagram σχετικά με την εικόνα που δείχνει προς τα έξω ενώ έχει δύο παιδιά. «Θεωρώ ότι εμφανισιακά η εικόνα μου δεν απέχει πολύ από αυτή στο σπίτι μου, ωστόσο σαν προσωπικότητα, την τρέλα, έχουν φανεί και μέσω Instagram. Δεν είναι ότι δεν με νοιάζει τι λένε για εμένα, αλλά πλέον ξέρω να διακρίνω πιο εύκολα το τι πρέπει να με νοιάζει και τι όχι και σε τι επίπεδο. Έζησα μέχρι τα 18 μου με το τι θα κάνω και πως θα πράττω βάση του τι θα πάει ο κόσμος, αλλά κατάλαβα ότι δεν σε βοηθάει σε τίποτα. Θα υπάρχουν και αυτοί που δεν θα τους αρέσεις. Αυτό ήταν αποτέλεσμα πολλών ετών ψυχοθεραπείας. Λογικό είναι να κριθώ, έχω ένα δημοφιλές λογαριασμό». Η εξομολόγηση για το διαζύγιο της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Στη συνέχεια μίλησε για τον έρωτα που ζει με τον Μπρούνο Τσεράλα, τον οποίο δεν κρύβει καθόλου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας ανεβάσει μαζί του πολλές φωτογραφίες τους, τόσο από ταξίδι όσο και από εξόδους τους. «Δεν ξέρω αν είναι ότι δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Είναι θέμα του τι ξέρω εγώ για εμένα, για τα συναισθήματά μου, για τις αποφάσεις μου, αυτό με οδηγεί στις πράξεις. Νιώθω ασφαλής για να το κάνω. Δεν ήταν τυχαίο, κατά λάθος. Ήταν κατόπιν ώριμης σκέψης. Είμαι πολύ χαρούμενη. Αργά ή γρήγορα, από το να είχα όλο αυτό το κυνηγητό που θα επηρέαζε παραπάνω και τα παιδιά μου, θεώρησα πως ήταν πιο τίμιο να το δείξω εγώ. Τους κάλυψα όλους και τους το έκαψα γιατί δεν είχα να το παίξουν», εξομολογήθηκε. Επίσης, μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, με τον οποίο έχει αποκτήσει τα δυο της παιδιά. Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε για τον τρόπο που έλυσαν το γάμο τους. «Είναι πολύ δύσκολη η απόφαση. Περνάς πάρα πολλές φάσεις. Κανένα διαζύγιο δεν είναι εύκολο. Ήμουν απόλυτα σίγουρη για την επιλογή μου και καταλήξαμε από κοινού με τον πρώην σύζυγό μου με πολλή ωριμότητα. Δεν κοίταξα πίσω. Ήταν το καλύτερο αυτό και για τους δυο μας και τα παιδιά μας. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Αυτό είναι που με έκανε να νιώθω πιο ασφαλής. Σίγουρα βοηθάει το να έρθει κάτι τόσο». Η αποκάλυψη για τον Μπρούνο Τσερέλα. Στο τέλος απάντησε για το σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, με τον οποίο μετράνε μερικούς μήνες σχέσης, λέγοντας μεταξύ άλλων πως δεν σκέφτεται το γάμο, ωστόσο δεν είναι αρνητική κιόλας. «Κάπως είναι μέσα στο χώρο, μέσα στα πράγματα, αλλά στον αθλητισμό είναι άλλα τα δεδομένα, αλλά έχει καταλάβει σε ένα επίπεδο τι δουλειά και κατά πόσο αναγνωρίσιμη είμαι. Είναι σοβαρή η σχέση. Όταν προχωράμε μετά από μια μεγάλη σημαντική σχέση, ειδικά σε αυτό το επάγγελμα, για να το κάνω ότι κάτι σημαίνει. Δεν σκέφτομαι το γάμο, απολαμβάνω την κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι που είμαι αρνητική ή υπήρξε κάτι».